Είναι το δελτίο ειδήσεων του D News στις 7. Ας δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, έως αυτή την ώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στη δημοσιότητα έρχεται φωτογραφία ντοκουμέντο από το πλοίο, λίγη ώρα πριν βυθιστεί. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από ελληνικό λιμενικό. Να σημειωθεί ότι οι έρευνες από χθες είναι άκαρπες, αφού πέραν των εκτατών τεσσάρων πρώτων διασωθέντων, δεν έχει βρεθεί άλλος επιζών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο εκφράζονται φόβοι, ότι θα αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των 84 νεκρών, αφού σύμφωνα με αναφορές επιβαινόντων ο συνολικός αριθμός των ατόμων που ανέβηκαν πάνω στο σαπιοκάραβο για να κάνουν το ταξίδι από τη Λιβύη στην Ιταλία, ανέρχεται σε 600 με 700, ενώ κατά τις ίδιες αναφορές τα γυναικόπαιδα ήταν κλειδωμένα στο αμπάρι. Έρχεται ραγδαία μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις και θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και νησιωτικών περιοχών. Διαβάστε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ στο D News. Τα κόμματα δεν συμφώνησαν σε κοινή ημερομηνία για διεξαγωγή του debate και έτσι οδηγούμαστε σε οριστική ματέωση της διακαναλικής συζήτησης μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να γίνει το Σάββατο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ ήθελαν την Κυριακή. Την Κυριακή, όμως, είναι προγραμματισμένη η διακαναλική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για 8η φορά αύξησε τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή τη φορά κατά 25 μονάδες. Έτσι το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται πλέον στο 3,5% ενώ το αντίστοιχο για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης στο 4%. Σημειώνεται ότι μετά τη σημερινή απόφαση τα επιτόκια επανέρχονται στο επίπεδο που ήταν το 2001. Σημειώνεται ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν επηρεάζει το κόστος εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, μετά την απόφαση των ελληνικών τραπεζών να επιβάλλουν moratorium, παγώνοντας τα επιτόκια. Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα στην Καλαμάτα, όπου δύο έφηβοι ηλικίας περίπου 15 ετών συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την επικινδυνότητα του μέσου, πόσο μάλλον όταν οι αναβάτες δεν εφαρμόζουν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Παρά τη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου, το ίδιο παραμείνει ανεφάρμοστο. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που το τηρούν, αφού οι περισσότεροι είτε το αγνοούν είτε αδιαφορούν για την εφαρμογή του. Βέβαια, όσα ατυχήματα και αν έχουν γίνει, δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του D News. Το φως στην ακμή αλλά και την προοδευτική ελάττωση του, όπως αυτό αποτυπώνεται στον πλανήτη Άρη σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα εντός 24 ωρών, σε συνδυασμό με τον εκπληκτικό διαστημικό τοπίο, απαθανάτησε ο φακός του Curiosity της NASA, καθώς το ρόβερ αποχωρούσε από τον πλανήτη. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν στις 8 Απριλίου στις 9:20 το πρωί και στις 3:40 το μεσημέρι τοπική ώρα Άρη, αποτυπώνοντας έναν άρδιν διαφορετικό φωτισμό που, όταν συνδυάζεται, κάνει τις λεπτομέρειες στην εικόνα να ξεχωρίζουν. Ήταν οι ειδήσεις του D News στις 7. Για περισσότερες ειδήσεις μπείτε στο dnews.gr. Από εμένα την Αθηνά, παρουσιάστρια τεχνητής νοημοσύνης, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.